σας μεταφέρω ερωτήματα τηλεθεατών. Πρώτο ερώτημα. Οι καπνιστές είναι ευπαθείς ομάδες ή απλά κινδυνεύουν περισσότερο? Δεν καταλαβαίνω τη διάκριση, αλλά είναι και από τα δύο. Δηλαδή και κινδυνεύουν να νοσήσουν περισσότερο και εάν νοσήσουν, νοσούν βαρύτερα. Τουλάχιστον αυτό έχει αποδείξει η απόλυτη γνώση από άλλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, από γρίπη α, γρίπη β. Δηλαδή κάποιος καπνιστής θα μπορούσε να περάσει ακόμα και στο σπίτι του λίγο πιο βαριά την νόσο με έναν πιο υψηλό πυρετό και περισσότερα συμπτώματα? Ναι, εν γέννη την περνάει βαρύτερα, όπως περνάει βαρύτερα κάθε γρίπη και νοσεί ευκολότερα, διότι έχει μειωμένη άμυνα του αναπνευστικού του συστήματος, μειωμένη μηχανική άμυνα λόγω της καταστροφής που έχει κάνει στο κροσωτό επιθύλιο που καλύπτει όλο το βλενογόνο της τραχείας και των βρόχων σε πολλές γενναίες, και αυτό αποτελεί ένα εκπληκτικής απόδοσης αμυντικό σύστημα του αναπνευστικού συστήματος που στον καπνιστή είναι κατεστραμμένο. Μάλιστα. Ξέρουμε επίσης ότι και τα κυψελιδικά μακροφάγα, τα κύτταρα που μέσα στις κυψελίδες κατατρώγουν τους εισβολείς, είναι επίσης μειωμένα και κακής λειτουργικότητας στον καπνιστή, γι' αυτό νοσεί ευκολότερα. Ξέρουμε επίσης ότι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, που είναι αποτέλεσμα του καπνίσματος, φοβάται και τρέμει την οποιαδήποτε ιογενή λίμωξη, διότι από αυτό δυστυχώς χάνουμε τους ανθρώπους μεγάλα. Κύριε καθηγητά, η κυστική ίνωση των πνευμόνων είναι, λέει, μία νόσος που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο ενδεχόμενο που κάποιος προσβληθεί από τον κορονοϊό? Ναι, βεβαίως. Αποτελεί νόσημα υψηλού κινδύνου.